Ζει στη Σιγκαπούρη. Η Έλενα ήρθε να επισκεφτεί το σύζυγό της και την επόμενη μέρα επέστρεψε στην Ιταλία. Ο Ντένις δεν είχε πρόβλημα, αλλά ζητάει από τη γυναίκα του να του στείλει μια φωτογραφία μόλις φτάσει στην Ευρώπη. Όταν η Έλενα προσγειώνεται, στέλνει στον Ντένις μια selfie. Κάτω από τη φωτογραφία έγραφε «Ciao from Italy». Αφού κοίταξε τη φωτογραφία, ο Ντένις συνειδητοποιεί ότι η γυναίκα του του είπε ψέματα. Πώς το ήξερε? Στη φωτογραφία, το ρολόι στον τοίχο δείχνει ακριβώς την ίδια ώρα, με το ρολόι στη κουζίνα που είναι στη Σιγκαπούρη. Αν η Έλενα θα ήταν στη Ρώμη, τότε το ρολόι θα έδειχνε μεγάλη διαφορά ώρας. Μια μέρα, ο Κρίστοφερ αποφάσισε ότι έπρεπε να αναπτύξει τις ικανότητες του στη λογική σκέψη. Βρήκε έναν καθηγητή και άρχισε να τον επισκέπτεται και να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Αλλά αυτός ο δάσκαλος είχε μια ενδιαφέρουσα συνήθεια. Στο τέλος κάθε μαθήματος έδινε πάντα στον Κρίστοφερ αρκετούς γρίφους. Ο τύπος θα επιτρεπόταν να πάει σπίτι του εάν λύσει αυτούς τους γρίφους. Αυτή την Παρασκευή, ο πρώτος γρίφος είχε ως εξής. Από τα αγγλικά, πώς μπορείς να κάνεις το 6 ή το 6 σε μονό αριθμό? Αφαίρεσε το γράμμα S και πάρε το IX, που είναι τα 9 με λατινικούς αριθμούς. Αλλά ο τύπος ήξερε ότι ήταν μόνο η αρχή. Ο επόμενος γρίφος ήταν ακόμα πιο δύσκολος. Ο γρίφος είχε ως εξής. Είναι λεπτό, αλλά όταν το πιτσιλάει το νερό, δεν διαρρέει. Όταν το χτυπάει, αλλάζει χρώμα. Καλύπτει έναν απίστευτο, πολύπλοκο πράγμα. Αλλά είναι πολύ εύκολο να λυγίσει. Τι είναι? Στην αρχή, ο Κρίστοφερ δεν είχε ιδέα. Θα έπρεπε να μείνει και να λύσει αυτούς τους γρίφους μέχρι τα μεσάνυχτα. Ευτυχώς, σε μια στιγμή του ήρθε η ιδέα. Φυσικά, είναι το δέρμα. Ο δάσκαλος του Κρίστοφερ εντυπωσιάστηκε με την πρόοδό του. Είπε ότι ένας ακόμας γρίφος και μπορείς να πας σπίτι σου. Ο τελευταίος γρίφος είχε ως εξής. Τρεις γιατροί είπα στον Γιάννη ήταν αδερφός του, αλλά ο Γιάννης ισχυρίστηκε ότι δεν είχε αδερφούς. Ποιος έλεγε ψέματα? Ο Κρίστοφερ κατάλαβε αμέσως ότι όλοι έλεγαν την αλήθεια. Γιατί όλοι οι γιατροί ήταν αδερφές του Γιάννη και έτσι μπορούσε επιτέλους να πάει σπίτι του ο Κρίστοφερ. Ένα πρωί είχε μια δυνατή χιονόπτωση. Ο Γιώργος βγήκε έξω και σταμάτησε έξω από την αυλή του. Είδε ότι υπήρχε διπλάσιο χιόνι στην οροφή του γκαράζ του από ό,τι στους γείτονές του. Παρ' όλα αυτά δεν εξπλάγει και ούτε αναστατώθηκε. Γιατί? Επειδή το γκαράζ του ήταν διπλάσιο από αυτό των γειτόνων του, οπότε δεν είναι περίεργο που έχει το διπλάσιο χιόνι. Η Άμι πήγε διακοπές στη θάλασσα και εκεί συνάντησε τρία αγόρια. Ήταν και οι τρεις φίλοι της, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να προσπαθήσουν να εντυπωσιάσουν την κοπέλα. Το βράδυ συναντήθηκαν όλοι σε ένα εστιατόριο για να δειπνήσουν και τα αγόρια άρχισαν να διηγούνται στην Άμι τις περιπέτειές τους. Ο Σταμ έλεγε ότι ήταν πιλότος και ότι είχε ήδη ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Ο Λάρι είπε ότι κάποτε πήρε μέρος σε μια αποστολή στο Βόρειο Πόλο, ήταν κατεπληκτικό και ότι είχε δει πολλούς πιγκουίνους και πολικές αρκούδες. Ο Τζέρι έλεγε ότι ήταν αστροναύτης. Όταν ήταν στο διάστημα, την τελευταία φορά που πήγε, με διαστημικό πλοίο, ήθελε να δει τον πλανήτη από εκεί ψηλά και παραλίγο να τον παρασύρει ένας δυνατός άνεμος.
Ποιος λέει ψέματα για να κάνει καλύτερη εντύπωση? Ήταν ο Λάρι και ο Τζέρι που έλεγαν ψέματα, γιατί οι πιγκουίνοι ζουν κοντά στο Νότιο Πόλο και δεν υπάρχει άνομο στο διάστημα. Ο Αντρέας και ο Γιάννης είναι δίδυμοι, γεννήθηκαν με διαφορά μόλις ενός λεπτού και ο Αντρέας είναι ο μεγαλύτερος από τους δύο. Αλλά για κάποιο λόγο γιορτάζουν τα γενέθλιά τους με διαφορά 2 ημερών μία φορά κάθε μερικά χρόνια. Πώς είναι δυνατόν? Ο Αντρέας γεννήθηκε στις 11:59 μετά μεσημβρίας, στις 28 Φεβρουαρίου. Δεν ήταν δισεκτό έτος, οπότε ο Γιάννης, που γεννήθηκε μόλις 1 λεπτό αργότερα, είχε ήδη γεννηθεί την 1η Μαρτίου. Γι' αυτό, κατά τα δίσκετα έτη, έχουν 2 ημέρες μεταξύ των γενεθλίων τους. Ένας διάσημος επιστήμονας εξαφανίστηκε. Τη τελευταία φορά που τον είδε ο συνάδελφός σου ήταν στο εργαστήριο. Εκείνη τη στιγμή έφτασε η αστυνομία και βρήκε ένα μυρολόγιο που ήταν πάνω στο τραπέζι. Στο κάτω μέρος του υπήρχαν διαφορετικοί αριθμοί, γραμμένοι με μολύβι. Τα νούμερα ήταν ως εξής: 6, 4, 9, 10, 11. Οι αστυνομικοί είχαν 5 υπόπτους. Τον David, την Sarah, τον Jason, την Betty και τον Kevin. Ποιος κρύβεται πίσω από την εξαφάνιση του επιστήμονα? Είναι ο Jason. Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν τους μήνες και το πρώτο γράμμα του κάθε μήνα. Και έτσι γράφεται το όνομα του εγκληματία. Ο 6ος μήνας είναι ο Ιούνιος ή στα αγγλικά June. Και το πρώτο γράμμα του είναι το J. Ο 4ος μήνας είναι ο Απρίλιος και το πρώτο γράμμα του είναι το A. Και ούτω καθεξής.